Μαρία Βούσουλα, Ιπποκράτειος, Πολιτεία. Λοιπόν, η εικόνα, Μάρκο, είναι αυτή. Δεν έχουν περάσει 3-4 λεπτά που μιλήσαμε νωρίτερα και κοιτάξτε, σας έλεγα και νωρίτερα ότι βλέπουμε ότι το μέτωπο της φωτιάς μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο όσο περνάει η ώρα. Τα εναέρια επιχειρούν, το ελικόπτερο βρίσκεται εκεί στα δεξιά μας. Τώρα πάει να περάσει πάνω ακριβώς από τις φλόγες, εκεί που υπάρχει ο μαύρος ο καπνός. Το ότι υπάρχει μαύρος καπνός δείχνει ότι καίει σε αυτό το σημείο αρκετά. Η ανησυχία είναι έντονη. Νομίζω ότι μπορείτε να αντιληφθείτε κι εσείς βλέποντας την εικόνα για ποιο λόγο ανησυχούμε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ και κυρίως οι κάτοικοι. Αν περάσει από την κορυφή του βουνού και κατέβει αυτή εδώ την πλαγιά που υπάρχουν τόσα δέντρα που είναι πυκνή βλάστηση, δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα ακολουθήσει μετά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το πούμε για ακόμη μια φορά. Δεν έχουν σταματήσει τα εναέρια να επιχειρούν. Ωστόσο, πριν από μία ώρα μισή που είχαμε έρθει εδώ, δεν ήταν τόσο κοντά οι φλόγες προς την κορυφή. Δηλαδή, δεν υπήρχε ο φόβος ή το αίσθημα της αγωνίας για το αν θα μπορέσει να κατέβει αυτή εδώ την πλαγιά. Τώρα βλέπουμε ότι όσο περνάει η ώρα φτάνουν προς τα εδώ και μεγαλώνει το μέτωπο, πυκνώνει, δηλαδή παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Θέλουμε να πιστεύουμε, Μάρκο, ότι θα περιοριστεί και δεν θα κατέβει προς τα κάτω. Για προληπτικούς λόγους έχει εκενωθεί η Ιπποκράτειος Πολιτεία. Επαναλαμβάνω ότι τα περιπολικά αλλά και κλούβες των ΜΑΤ έχουν ζητήσει από τους ανθρώπους εδώ, από τους κατοίκους να φύγουν. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που ζητούν να μπουν, να πάρουν κάτι και να βγουν. Εμάς δεν μας άφησαν να περάσουμε. Αυτό το σημείο που προς το παρόν είναι ασφαλές, σας δίνουμε την εικόνα. Μαζί με εσάς, λοιπόν, να περιγράψουμε ότι. Κοίταξε, σαφώς σε σχέση με την τελευταία μας σύνδεση, αυτό το πύρινο μέτωπο έχει θεργέψει. Είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει θεργέψει και για να μην σας τα λέω μόνη μου. Κύριε Πατούλη, ο Περιφερειάρχης εδώ, να μας μιλήσετε, να μας πείτε και εσείς τη δική σας εκτίμηση. Ελάτε από εδώ, είμαστε στον αέρα, στο Μάρκο Δεϊμέζη. Να σας πω, νωρίτερα που ήμασταν εδώ δεν ήταν τόσο έντονη η φωτιά, η καπνή σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι έρχεται προς τα δόμους. Υπάρχει ανατολικός αέρας. Αν καβαλήσει, αν με επιτρέπετε αυτή η έκφραση, πλέον αυτό το κομμάτι του ΟΟΣ, έρχεται κατευθείαν ανατολικά. Πάνω είναι η Αγία Ειρήνη και πιο κάτω είναι η Ιπποκράτειος Πολιτεία. Είναι μια περιοχή μέσα στη βλάστηση, μέσα στα δέντρα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να περάσει φωτιά και να κατέβει προς τα εδώ. Θα είναι πολύ επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος, όπως βλέπετε, διότι πήγαμε σε όλο το κομμάτι από τα Βασιλικά μέχρι εδώ. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν πολύ χειρουργικά να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη λέλαπα. Μόνο η ενίσχυση των εναέριων μέσων θα μπορέσει να δώσει ενδεχόμενη λύση. Και δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Είναι αλήθεια ότι το είδατε και εσείς, το βλέπουμε και εμείς. Και κάθε ένα πυροσβεστικό το οποίο μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ σημαντικό να μην φτάσουμε τη νύχτα, να μην αυξηθούν οι άνεμοι, διότι τότε θα είναι ακόμα δυσκολότερο. Για να καταλάβουμε τώρα, εμείς εδώ που βρισκόμαστε και κοιτάμε απέναντι εκεί, ποιο βουνό είναι από πίσω, ποιες περιοχές είναι, γνωρίζουμε. Οι περιοχές είναι το Τατόι, το οποίο από εκεί είναι τα βασιλικά ανάκτορα. Εάν θέλετε, είναι του Λεωνίδα η λεγόμενη ταβέρνα. Αυτή τη στιγμή έχει γλύψει όλο το κομμάτι του βουνού της Επάνθος και έρχεται προς τα εδώ. Προς τα εδώ. Ανατολικά έχουν εκενωθεί και αυτό ακριβώς θέλαμε να δούμε οι περιοχές. Κύριε Πατούλη, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, να το μεταφέρεις, Μαρία μου. Βλέπουμε φωτιά και μετά την κορυφή του βουνού ένα πράσινο μπετόν, πυκνού δάσους, έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς να διακρίνονται και αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή. Ο Μάρκος Δεϊμέζης ρωτάει, κύριε Πατούλη, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση, αλλά δεν υπάρχουν και αντιπυρικές ζώνες σε αυτό το σημείο, προκειμένου να μπορέσουν να επιχειρήσουν κάπως και οι πυροσβέστες με τα επίγεια. Κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλες οι φλόγες, που αυτή τη στιγμή θα έλεγα οποιασδήποτε αντιπυρικές ζώνες και να υπήρχαν, μάλλον θα μπορούσαν αυτές να μην κάνουν πολλά πράγματα. Προφανώς και τώρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι όπως βλέπουμε. Θέλετε δηλαδή να πείτε ότι είναι ούτως ή άλλως ένα δύσκολο σημείο που δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα σας διακόψω, γιατί βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνει η Ηλιάνα Πετρή. Συγγνώμη, κύριε Περιφερειάρχα. Είναι δύο τα μέτωπα, ξεκάθαρα, Ηλιάνα Πετρή. Ξεκάθαρα πια, Μάρκο, και βλέπεις σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν οι φλόγες. Η πυρκαγιά πλησιάζει προς το σημείο που βρισκόμαστε. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι βρισκόμαστε στα όρια δροσοπηγής κρυονερίου. Πόσο σύντομα οι φλόγες έχουν φτάσει εδώ, φαίνονται πια ξεκάθαρα, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή. Οι καπνοί έχουν σκεπάσει πια τον ουρανό, βλέπετε έντονους, μαύρους καπνούς
Καίγονται τα πάντα εδώ πέρα, Μάρκο, δυστυχώς. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αρκετά άγρια ζώα. Συναντήσαμε αρκετά άγρια ζώα διερχόμενοι εμείς εδώ πέρα. Στο σημείο έχουν βρεθεί και αστυνομικοί, οι οποίοι εκενώνουν και το σημείο που βρισκόμαστε. Θα πρέπει και εμείς σε λίγα λεπτά να εγκαταλείψουμε, καθώς είναι μεγάλη η ταχύτητα με την οποία κινείται η πυρκαγιά. Παρά το γεγονός ότι έχει άπνοια, δεν φυσάει καθόλου. Ήδη αισθανόμαστε αυτή την κάψα που έρχεται από την φωτιά εδώ που βρισκόμαστε. Η ατμόσφαιρα ήδη είναι αποπνικτική, έντονη μαύρη καπνή και δυστυχώς πύρινες φλόγες οι οποίες ξεγλιστράνε μέσα από το δάσος, κατακαίνε τα πάντα στο πέρασμά τους. Βλέπουμε ότι είναι δύο τα μέτωπα, επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα καλυφθεί και ο ήλιος εντελώς από αυτές τις φωτιές, από αυτούς τους καπνούς. Δυστυχώς, η εικόνα είναι πολύ άσχημη, Μάρκο, και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα καταφέρουν τελικά τα εναέρια μέσα που κάνουν υπερπροσπάθειες να οριοθετήσουν. Παρακολουθούμε, Ηλιάνα, την εικόνα που μας στέλνει. Σκόβει την ανάσα μια κόλαση φωτιάς και καπνού. Δραματικές στιγμές, κυρίες και κύριοι, στη δροσοπηγή. Πάμε αμέσως στο Μίλτο Σακελάρη. Τι συμβαίνει, Μίλτο? Μάρκο, πριν από λίγο οι αστυνομικοί μας απομάκρυναν από το συγκεκριμένο σημείο. Βλέπετε πώς περνάνε εδώ και κάνουν διαρκώς εκκλήσεις όσους πολίτες έχουν μείνει να απομακρυνθούν από το σημείο. Περνάει ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε πάει στο σημείο της φωτιάς που είναι αρκετά κοντά στο σημείο όπου και βρισκόμαστε. Έχουμε πολλά και διαφορετικά σημεία, διάσπαρτες εστίες. Υπάρχει και ένα νέο μέτωπο εδώ στην δροσοπηγή. Μας κάνουν διαρκώς εκκλήσεις, Μάρκο, να αποχωρήσουμε από το σημείο. Βλέπετε ακόμη και τα πυροσβεστικά πάνε λίγα μέτρα πιο κάτω και θα επιχειρήσουν προφανώς στα αριστερά, έτσι όπως βλέπετε από την κάμερα. Θα στρίψουν για να πάνε σε άλλο σημείο, να πλησιάσουν από μια άλλη γωνία την φωτιά.